Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, περισσότερα από 4,5 εκατομμύρια εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Περισσότεροι από 1.724.000 συνάνθρωποι μας, ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν καταγραφεί 304.794 θάνατοι. Περισσότεροι από τους μισούς καταγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ρωσία πλέον αναφέρει τις περισσότερες περιπτώσεις της νόσου στην Ευρώπη. Σήμερα ανακοινώνουμε 40 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα μας. Τα 35 εξ αυτών σχετίζονται με γνωστή συρροή κρούσματων. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων είναι 2.810, εκ των οποίων το 55% αφορά άνδρες. 612, το 21,8%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό. Και 1.452, το 52% είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 23 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι τα 72 έτη. 10 είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 96% έχει υποκείμενο νόσημα ή ηλικία 70 ετών και άνω. 90 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε 4 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 160 θανάτους συνολικά στη χώρα. 43 ήταν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανάτων συμπολιτών μας ήταν τα 75 έτη και το 94% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 120.015 κλινικά δείγματα. Σχετικά με τη διασπορά του νέου ιού, οι επιδημίες σε συγκεκριμένους χώρους, βλέπετε όπου υπάρχει υψηλός συγχρονισμός, χωρίς να τηρούνται κανόνες, ανεξάρτητα αν γίνεται για σωστή αιτία, σε εισαγωγικά σωστή, ο ιός κερδίζει έδαφος και εμείς χάνουμε έδαφος από τις σε εισαγωγικά πάλι δικαιολογημένες συμπεριφορές μας. Ο λόγος που δεν έχουμε ακόμα εξάπλωση δεν είναι πως ο ιός έχασε τη δύναμή του. Είναι πως με τη συμπεριφορά μας, με την τήρηση των μέτρων, κρατήσαμε την κυκλοφορία του σε χαμηλά επίπεδα. Και σιγά σιγά, εάν μείνουμε έτσι, σβήνει. Αλλά όμως δεν έχει εξαφανιστεί. Εστίες με ευάλωτους πληθυσμούς, όπως οι οικισμοί Ρωμά στη Λάρισα και αλλού, οι χώροι φιλοξενίας προσφύγων, οι φυλακές, οι οίκοι ευγυρίας, απαιτούν ειδικές στρατηγικές και συνεχή επαγρύπνηση, επιτήρηση, παρακολούθηση και άμεση παρέμβαση σε επίγουσες καταστάσεις. Δυστυχώς, ο ιός έφτασε και στις μεγαλύτερες δομές μεταναστών στον κόσμο, όπως αυτές που φιλοξενούν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα σε πολύ κακές συνθήκες συγχρονισμού, οι προσφυγικοί καταβλισμοί των Ροχίνγκια στο Κόξ Μπαζάρ, στο Μπαγκλαντές. Η Σιγκαπούρη, μια περιοχή με υψηλότατο κατά κεφαλήν εισόδημα, στην κυριολεξία όμως χτισμένη από μετανάστες, είχε περίπου 1.000 περιπτώσεις της νόσου στις αρχές Απριλίου. Τώρα καταγράφει περίπου 27.000 περιπτώσεις της νόσου, με την επιδημία να επικεντρώνεται σε μετανάστες εργάτες που προέρχονται από χώρες όπως η Ινδία και το Μπαγκλαντές και οι οποίοι μολύνθηκαν στους χώρους κατοικίας τους, 43 μεγάλα οικιακά συγκροτήματα, στα οποία ζουν περίπου 200.000 εργάτες, περίπου 10 με 20 ένα δωμάτιο, σε συνθήκες που φυσικά είναι αδύνατο να εφαρμοστούν κανόνες φυσικής απόστασης. Τέτοιου είδους επιδημίες είναι πολύ δύσκολο έως και αδύνατο να ελεγχθούν. Στη Σιγκαπούρη, τα συγκροτήματα που κατοικούν οι μετανάστες παραμένουν σε καραντίνα από τις 14 Απριλίου και θα συνεχίσουν ως τη 1 Ιουνίου. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η στρατηγική του ελέγχου, τη συχνηλάτηση και απομόνωση επαφών παραμένει ο πιο σημαντικός τρόπος αντιμετώπισης παρόμοιων περιστατικών. Είναι όλα δύσκολα σε τέτοιες επιδημίες. Πρέπει γρήγορα να παρεμβαίνει κανείς να βοηθά τον κόσμο. Ξέρετε πόσο καιρό θα πάρει να μειώσουμε μια επιδημία που αφορά 1.000 άτομα σε μια περιοχή και να τη φτάσουμε σε μονοψήφιους αριθμούς, να κατεβάσουμε τον περίφημο αναπαραγωγικό ρυθμό, το ρο 0, σε 0,5 ώστε να σβήσει? Θα πάρει περίπου 30 με 35 μέρες, παίρνοντας όλα τα μέτρα. Εξακολουθεί λοιπόν να παραμένει δρόμος αντοχής. Θα αντέξουμε. Μακάρι να υπάρξει κάποια τεράστια αλλαγή στον ιό που θα ανατρέψει ισορροπίες. Δεν φαίνεται πιθανό αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουμε να ανοιχνεύουμε μεμονωμένες περιπτώσεις της νόσου και επιδημίες και να τις καταπολεμούμε στις τοπικές τους εστίες. Τι με ανησυχεί? Με ανησυχεί να μην γίνει πρακτικά αδύνατο αυτό όταν έχουμε πολλαπλές ταυτόχρονα επιδημίες σε πολλά διαφορετικά μέρη.
οι οποίες θα ξαναδοκιμάσουν την επάρκεια του συστήματος, θα μας δοκιμάσουν σχετικά με τη στρατηγική άρση των μέτρων, θα μας δοκιμάσουν σχετικά με την όλη προσπάθεια επιστροφής στη μερική κανονικότητα. Σχετικά με τη χρήση τεστ αντισωμάτων, ακόμα και των πιο καλών, έχουμε τοποθετηθεί σαν Επιτροπή στο παρελθόν πολλές φορές και έχουμε και οδηγίες από διεθνείς οργανισμούς και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάγνωση, ούτε φυσικά να συγκρίνεται με το μοριακό τεστ. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχει κάτι αλλάξει. Δεν συστήνεται η χρήση αντισωμάτων για διάγνωση. Στην οξία φάση της νόσου δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ας πω ένα παράδειγμα. Είμαι ένας πολίτης σε μια επιδημία στην περιοχή μου. Σήμερα μου ανακοινώνει το κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πως είμαι θετικός με το μοριακό τεστ. Εγώ δεν το πιστεύω. Έχω μια άρνηση. Και πάω να κάνω τεστ αντισωμάτων επειδή άκουσα πως υπάρχει αυτό το γρήγορο τεστ που σε λίγα λεφτά σου λέει αν έχεις περάσει τον ιό. Πάω. Κάνω το τεστ και μου λένε πως είμαι αρνητικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω τον ιό. Το τεστ μπορεί να κάνει 20 μέρες των αντισωμάτων για να γίνει θετικό. Υπάρχει πιθανότητα αυτή τη στιγμή να είμαι αρνητικός με ένα τεστ αντισωμάτων, η οποία εξαρτάται από την ημέρα της ίωσης στην οποία βρίσκομαι, εξαρτάται από την ποιότητα του τεστ. Θα είδατε ακόμα και ταχαία μοριακά τεστ που προσπαθεί η επιστήμη να προωθεί σε αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ, τι ανακοινώθηκε για κάποια από αυτά χθες. Χρειάζεται να έχεις αξιόπιστο τεστ. Αυτή τη στιγμή το αξιόπιστο τεστ στην Ελλάδα είναι το μοριακό τεστ. Ενώ το άλλο, το ταχύ, θα με καθοδηγήσει λάθος. Θα μου δώσει μια ψεύτικη ασφάλεια. Δεν έχω κάτι, βγαίνω έξω και φυσικά μεταδίδω τον ιό μου και σε άλλους. Ο μοριακός έλεγχος με αυστηρά κριτήρια, σε συνεννόηση με τον γιατρό, είναι απαραίτητος για τη διάγνωση. Υψηλής αξιοπιστίας και το τονίζω, όχι γρήγορα τεστ αντισωμάτων, χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας για επιδημιολογικούς και μόνο σκοπούς. Ανέφερα μερικούς από αυτούς χθες. Σχετικά με ανακοινώσεις για προτεραιότητα κάποιων χωρών για χρήση εμβολίων για το νέο κορονοϊό, θεωρώ πως δεν υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας για επίταση των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι αντίθετα μια ευκαιρία για ισοπαίδωσή τους. Σε όλα τα έθνη, σε όλα τα επίπεδα, σε αυτή τη γη. Όλα τα έθνη πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε οποιαδήποτε καινοτόμο εξέλιξη αφορά το νέο ιό. Σε οποιαδήποτε εξέλιξη αφορά τις νέες θεραπείες ή τα εμβόλια. Τα εμβόλια, εάν και εφόσον βρεθούν και είναι αποτελεσματικά, θα αποτελέσουν κοινό αγαθό για όλους τους λαούς της γης. Αγαθό το οποίο θα πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν θα γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Όπως με πληροφόρησε καθηγητής από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Καρτάλης, οι υψηλές θερμοκρασίες που εκτιμάται ότι θα καταγραφούν στη χώρα το επόμενο διήμερο που ακολουθεί είναι σπάνιο φαινόμενο για το μήνα Μάιο. Τα τελευταία 62 έτη, μόνο σε 7 ημέρες είχαν καταγραφεί θερμοκρασίες πάνω από 33 βαθμούς. Το απαγορευτικό, το lockdown, μπορεί να οδήγησε σε προσωρινή μείωση της ρύπανσης, αλλά είναι σαφές πως δεν ευθύνεται για τη ζέστη του διημέρου. Η μειώση των συγκεντρώσεων των αερίων ρήπων και των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, όπως καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορονοϊό, είναι προσωρινές. Κατά συνέπεια, δεν δικαιολογούν οδήποτε φυσικασμό. Ούτε βέβαια συνεπάγονται την επίλυση με κάποιο μαγικό τρόπο του προβλήματος της ρύπανσης του αέρα και φυσικά της κλιματικής αλλαγής. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας πως οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν σε βάθος χρόνου, συχνά αρκετές δεκαετίες, τη μεταβολή του κλίματος. Η κλιματική αλλαγή είναι φαινόμενο μακροχρόνιο. Αποτελεί κύριο αίτιο της σταδιακής ανόδου των θερμοκρασιών που παρατηρούνται στον πλανήτη μας, καθώς και της εν γέννη εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει πως μπορούμε να κολλήσουμε τον ιό ανεξάρτητα από τις εξωτερικές θερμοκρασίες. Επίσης, ξεκάθαρα αναφέρει πως άμεση έκθεση στον ήλιο ή θερμοκρασίες ανώτερες από τους 25 βαθμούς δεν έχει προληπτική δράση απέναντι στον κορονοϊό. Ας προσέξουμε λοιπόν να έχουμε υγιεινές στρατηγικές αυτές τις μέρες. Επίσης, να προσέξουμε και άλλα μέτρα που αφορούν την υγεία μας και έχουν να κάνουν σχέση με τη θερμοπληξία, με την καλή μας ενυδάτωση, με την ακόμα περισσότερη προσοχή των ευπαθών ομάδων και ιδιαίτερα τη φαρμακευτική τους αγωγή σε συνεννόηση με τον γιατρό τους. Μέτρα τα οποία αναφέρονται στην εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
τη διεύθυνση δημόσιας υγείας και υγιεινής περιβάλλοντος του Υπουργείου μας. Μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα. Θα τελειώσω λέγοντας και προτρέποντας να παραμείνουμε ψύχρεμοι, σοβαροί, να δείξουμε συνέπεια, να βοηθήσουμε όλοι μαζί να ορθοποδήσουμε, να δώσουμε το καλύτερο παράδειγμα στα παιδιά μας, σε συνθήκες δύσκολες, σε καθεστώς αβεβαιότητας. Η αλλαγή της συμπεριφοράς που μας επιβάλλει ο νέος ιός δεν είναι καταναγκαστικό μέτρο. Είναι μέτρο προστασίας της υγείας μας και της υγείας των διπλανών μας. Σας ευχαριστώ.